Να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, πρώην υπουργό. Κύριε Βαλινάκη, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά, εύχομαι. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Θεώρησα ενδιαφέρον να μιλήσουμε σε αυτή τη φάση, διότι έχετε διατυπώσει πολλές φορές ενδιαφέρουσες απόψεις περί τα ελληνοτουρκικά και ήθελα την άποψή σας αν καλώς ή κακώς προσέρχεται η Ελλάδα σε διερευνητικές επαφές σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω και τώρα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε τις διαπραγματευτικές, τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία. Μπορούσαμε κάλλιστα να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη. Είναι στριμωγμένη από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίες αναμένεται να είναι και πολύ μεγαλύτερες στο επόμενο διάστημα, χωρίς να αεροβατούμε. Είναι στριμωγμένη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επαπειλείται μια γενική συζήτηση για την σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι τον Μάρτιο, που μπορεί να έχει δυσάρεστα επακόλουθα για την ίδια. Είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν εσωτερικά λόγω της πορείας της οικονομίας, που έχει βέβαια αντίκτυπο και στην προσωπική του πολιτική παρουσία εσωτερικά. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι δεν πηγαίνεις σε διερευνητικές επαφές, να δώσεις δηλαδή συγχωροχάρτη στον Ερντογάν για όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες και ζήσαμε. Ξέρετε όμως, να κάνω λίγο μια στιγμή τον αντίλογο. Θα πούν κάποιοι ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία είναι τόσο στριμωγμένη όσο περιγράφεται και η Ελλάδα είναι σε πλεονεκτική θέση σε αυτή τη φάση, μήπως είναι καλύτερα λοιπόν σε αυτή τη φάση να κάνουμε μια διερευνητική επαφή μόνο και μόνο με το δεδομένο και όλος ότι δεν διαπραγματευόμαστε, απλώς συζητάμε, να καταγράψουμε αυτά που θέλουμε εμείς και αν η Τουρκία θελήσει να βάλει άλλα και τορπιλήσει τις διερευνητικές επαφές, σε αυτό το blame game που πάντα υπάρχει στη διπλωματία, να είμαστε εμείς οι κερδισμένοι και αυτοί οι χαμένοι. Λέω την άλλη άποψη. Ας δεχθούμε λοιπόν αυτό, ότι πηγαίνει η Ελλάδα και θέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή έστω των διερευνητικών κάποιες απαιτήσεις. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ελλάδας? Η Ελλάδα έχει τις πιο μινιμαλιστικές θέσεις στο δίκαιο της θάλασσας. Δεν έχει εφαρμόσει πλην των δύο τελευταίων πρόσφατων συμφωνιών με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, δεν έχει εφαρμόσει καμία άλλη ζώνη του δικαίου της θάλασσας. Δεν έχει λοιπόν στο τραπέζι να βάλει κάτι, εκτός αν έχω χάσει την επαφή με τα τεκτενόμενα και πράγματι η Ελλάδα έχει σκοπό να βάλει αυτό που εγώ που ίδιος υποστηρίζω πράγματι, ότι δηλαδή έχει η Ελλάδα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα της αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό μάλιστα είναι μια θέση με την οποία μπορεί να προσέλθει η Ελλάδα για να έχει έστω διαπραγματευτικά χαρτιά με την Τουρκία. Δηλαδή θεωρείτε ότι με αυτή τη θέση θα έπρεπε να προσέλθουμε τώρα σε διερευνητικές? Και από την άλλη πλευρά η Τουρκία καταθέτει πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Η στρατικοποίηση των νησιών, οι γκρίζες ζώνες και ούτω καθεξής. Δηλαδή πώς θα πάμε να χαράξουμε αυτό που λέμε, δηλαδή μόνο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όταν ξέρουμε, πώς τέλος πάντων καταλαβαίνουμε πέντε πράγματα σε αυτόν τον τομέα, ότι για να χαράξεις αυτές τις ζώνες επί χάρτου θα ξεκινήσεις από μια ξηρά, είτε είναι νησί είτε είναι υπηρωτική ξηρά. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θα σου πει, στοπ εδώ, υπάρχουν 150 σημεία στο Αιγαίο, δηλαδή βραχονισίδες και κατοικημένα νησιά, προσοχή, είναι στη λίστα αυτή, η Ψέριμος, η Γάβδος και ούτω καθεξής, τα οποία λέει είναι απροσδιορίστου του κυριαρχίας, άρα ας πούμε να τα μοιράσουμε. Άρα δηλαδή να πάρει 10, 20, 30, 50 τέτοια σημεία μέσα στο Αιγαίο, γύρω από τα οποία αναγκαστικά, αν είναι μη ελληνικής κυριαρχίας, θα τραβηχτούν τα έστω 6 μίλια γύρω από αυτά, έτσι ώστε να μην είναι πια ελληνικό το Αιγαίο. Όχι μόνο δηλαδή δεν θα πάμε από τα 6 στα 12, αλλά θα χάσουμε και όλα αυτά τα σημεία στα οποία θεωρούμε φυσικά ότι είναι δεδομένα και είναι δεδομένα από πλευράς διεθνούς δικαίου, αλλά η Τουρκία τα διεκδικεί. Αυτά που περιγράφετε μπορεί να γίνουν μετά από μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σε διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε όμως εκεί. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, τι χάνει η Ελλάδα, συνομιλώντας χωρίς καν να διαπραγματεύεται? Αυτό θέλω να μου ξεκαθαρίσετε. Ξέρουμε από παντού ότι οι Τούρκοι έθεσαν το θέμα των γκρίζων ζωνών. Αυτό είναι ακριβώς που περιέγραψα. Ξέρουμε όλοι ότι έθεσαν και αν δεν έθεσαν θα το θέσουν, διότι βεβαίως μπορώ να σκεφτώ έναν ελιγμό της Τουρκίας
όπου δεν θα τα βάλει όλα σήμερα για να σηκωθούμε να φύγουμε από το τραπέζι μέσα σε οργή και να χαλάσει αυτό το οποίο όλοι έχουν ετοιμάσει, δηλαδή οι Ευρωπαίοι, να πάμε ομαλά, μας το είπε σήμερα και ο κύριος Μπορέλ, μας το είπε και ο Χάικο Μας, μας το λένε όλοι, να πάμε ομαλά μέχρι το Μάρτιο, να πάρει η Τουρκία την αναθεωρημένη τελωνιακή ένωση, έστω την πρόσκληση προς τα εκεί, να πάρει η Τουρκία το να μην συνεχιστούν οι κυρώσεις, όλη αυτή η συζήτηση, να μην πάρει δηλαδή καμία κύρωση, να απαλλαγεί των ευθυνών της για ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και εμείς τι θα πάρουμε? Ότι ξεκινήσαμε ένα διάλογο στον οποίο τα περισσότερα θέματα είναι αδιέξοδα για μας. Θεωρείτε δεδομένο ότι όσο συζητάμε με την Τουρκία σε επίπεδο διερευνητικών δεν μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το θεωρείτε δεδομένο? Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να τη ζητάει? Μπορεί να υπάρξουν? Μπορούμε να τη ζητάμε και να μην επιβάλλονται επειδή συζητάμε? Τι ακριβώς γίνεται? Πρώτα θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είμαι εναντίον του διαλόγου, εναντίον οποιοδήποτε διαλόγου, αλλά είμαι υπέρ ενός διαλόγου όπως κάνουν όλες οι πολιτισμένες χώρες, που βασίζεται σε κάποιες αρχές, σε κάποιες προϋποθέσεις και έχει κάποιες εγγύησεις. Αυτό ακριβώς είναι που θεωρώ ότι δυστυχώς δεν επιδίωξε η Ελλάδα το Δεκέμβριο και δεν θα επιδιώξει έτσι όπως φαίνεται τον Μάρτιο, αν και βλέπω κάποιες βελτιώσεις όπως τον κύριο Μπορέλ που για πρώτη φορά είπε, αναφέρθηκε στην Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας με την πίεση που του άσκησε ο κύριος Δένδιος, πολύ σωστά. Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν δυστυχώς έβαλε στο τραπέζι μόνο το θέμα των κυρώσεων, αναγάγοντάς το σε, αν θέλετε, αυτό σκοπό, ενώ είναι απλώς ένας μοχλός πίεσης που θέλουμε να εφαρμόσουμε απέναντι στην Τουρκία για να πετύχουμε τι? Ένα πλαίσιο προϋποθέσεων μέσω του οποίου θα κάτσουμε στο τραπέζι με την Τουρκία, αλλά θα κάτσουμε ως μέρος του ευρωτουρκικού διαλόγου, όχι σκέτη μόνοι μας, αφημένοι από όλους τους άλλους, να κάνουμε αυτό το διάλογο χωρίς βοήθεια, χωρίς κανόνες, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εγγύησεις. Η παρουσία του καλή... Συγγνώμη ένα λεπτό, για να θυμίσω λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει πάρει ένα πολύ δυνατό κείμενο, το διαπραγματευτικό πλαίσιο το 2005, έχει πάρει πολύ καλές αναφορές στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνει ένας ελληνοτουρκικός διάλογος. Και επιμένω, η Ελλάδα δεν πρέπει να κάτσει μόνη της με την Τουρκία, αλλά να καλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία με τη δική μας συνένεση. Έρουμε το βέτο που έχουμε βάλει, το μπλοκάρισμα του κεφαλαίου 13 που είναι για την Αλία. Και ξαναγκάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τις διαπραγματεύσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, εκείνη η Κομισιόν δηλαδή και 27 χώρες από πίσω με δικαίωμα βέτο με την Τουρκία, και όχι να βρεθούμε μόνοι μας μαζί τους. Μάλιστα. Αυτό που με ρωτήσατε τώρα για τον Καλίν. Για τον Καλίν, σας προβληματίζει η παρουσία του στις διερευνητικές επαφές από πλευρά της Τουρκίας? Υπάρχουν κάποια τυπικά θεματάκια. Δεν είναι στο χέρι της κάθε πλευράς την τελευταία στιγμή να πει σου βάζω και ένα τέταρτο μέσα με το έτσι θέλω. Ναι. Συμφωνούνται αυτά και λένε τρεις και τρεις. Αυτά γίνονται από πριν στις συζητήσεις. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι, νομίζω, ότι προσπάθησε ο Ερντογάν να έχει τον δικό του άνθρωπο μέσα και να δείξει ότι αναβαθμίζει τον διάλογο με την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι προσχηματικά από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί θέλει να αποφύγει την γενικότερη, αν θέλετε, πίεση που της ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική πίεση που αυξάνεται εσωτερικά, και να πει κάνουμε την Ελλάδα μια συζήτηση η οποία είναι, έτσι όπως εξελίσσεται, πάνω σε μια ατζέντα που βολεύει μόνο την αλλά Τουρκία. Κύριε Βαλινάκη, μήπως αυτή όλη η πίεση που ασκείται στην Τουρκία δεν έχει και ως ένα παράγοντα μια συνάρτηση, ότι αυτοί όλοι που την πιέζουν θεωρούν δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συνομιλήσει μαζί της? Δηλαδή, αν η Ελλάδα ξαφνικά έδειχνε μη πρόθυμη για συνομιλίες, μήπως η πίεση δεν ήταν η ίδια στην Τουρκία? Όχι, καθόλου. Πρώτα-πρώτα η Ελλάδα ως στοιχειωδός, αν θέλετε, αξιοπρεπής χώρα, έπρεπε να πει 4 μήνες παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μου. Έκανε σουρωτήρι την ελληνική ΑΟΣ, την ελληνική φαλοκρηπτή στην Ανατολική Μεσόγειο με τις βόλτες του, το Roots Race και ο τουρκικός στόλος. Ναι. Και δικαιούμαι τουλάχιστον για το ίδιο διάστημα να πω κι εγώ ως, είπαμε, αξιοπρεπής χώρα, ότι δεν μπαίνω σε ένα διάλογο μαζί σου αν δεν άρεις πρώτα όλα αυτά τα οποία έκανες. Με το που πήρες το πλοίο και το έβαλες στο λιμάνι, δεν σημαίνει ότι επιστρέψαμε σε μια κανονική συμπεριφορά, διότι πρώτον μάζεψε τα στοιχεία,
έτσι πάρα πολλά στοιχεία κατά την δήλωση των Τούρκων υπευθύνων για τον βυθό της περιοχής, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο όταν θες να κάνεις μετά την οριοθέτηση αυτής της περιοχής. Είχε μια παραβατική συμπεριφορά που την καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι λοιπόν η τιμωρία αυτού του παραβάτη, έστω και θεωρητικά, έστω και στα λόγια? Πήρε πίσω το πλοίο, και τρέχουμε εμείς περί χαρής να συζητήσουμε με την Τουρκία τι ατζέντα, όπως μαθαίνουμε, είναι η ατζέντα των τουρκικών μονομερών απαιτήσεων. Ποια ήταν η δική μας θέση σε αυτό το διάλογο, η Φαλοκρηπίδα και η ΕΟΣ? Μα η Φαλοκρηπίδα και η ΕΟΣ, για να μπορέσει να τις συζητήσει, αναγκαστικά θα περάσει δυστυχώς από το θέμα των γκρίζων ζωνών. Αν δεν λυθεί αυτό, δηλαδή σε ποιον ανήκει η ξηρά, πώς θα γίνουν όλα λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, έτσι, να ευχαριστήσω πολύ. Ήσασταν έτσι καταπέλτης. Αυτά που πρέπει να πω είναι πολλά. Είπατε πάρα πολλά, πραγματικά είπατε πάρα πολλά. Γιατί με στεναχωρεί ότι υπάρχει ένα θέατρο του παραλόγου, όπου ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, με τις γνώσεις που έχω τόσα χρόνια, με την εμπειρία που έχω, κάποιες απόψεις που διατυπώνονται, οι οποίες προκαλούν την κοινή λογική. Μάλιστα. Δηλαδή, αφού πιέσαμε τους Ευρωπαίους, βάλτε κυρώσεις στην Τουρκία, τώρα εμείς πάμε μόνοι μας και κάνουμε διάλογο μαζί τους και μας λένε οι Ευρωπαίοι, αφού κάνετε διάλογο μαζί σας, δεν μπορούμε να κάνουμε κυρώσεις πάνω στην Τουρκία. Ναι, αυτό το είπαν και χθες οι Γερμανοί, είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Δηλαδή είστε ευτυχείς που δεν μετέχετε σήμερα στα πράγματα? Αυτό είναι μονολεκτική απάντηση. Μονολεκτική πραγματικά, γιατί τώρα αυτό μπορεί να γίνει νέα συνέντευξη πάνω σε αυτή την ερώτηση. Μετέχω με την ελευθερία του πανεπιστημιακού και την εμπειρία ενός διατελέσαντος υφυπουργού εξωτερικών, που από την άλλη μεριά όμως πονάει πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάτε, είμαι και δωδεκανήσιος. Και ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών που γίνονται αφορούν την πατρίδα μου, τα νησιά τα δικά μας, ακόμη και τις βραχονησίδες για τις οποίες πολεμήσαμε στο παρελθόν και οι οποίες θεωρούνται για όλους εμάς ιερό έδαφος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλινάκη, πραγματικά να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.